Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχει θέμα και απόψε, ζωντανά εδώ στο Start. Και όπως είδε πριν, ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, είναι εδώ στο στούντιο και τον ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήλθατε, κύριε βουλευτά. Καλώς σας βρήκα και καλό μήνα, ε. Και καλό μήνα, πολύ σωστά. Καλό μήνα. Εντάξει, μπαίνουμε στα δύσκολα του χειμώνα. Για το ενεργειακό θα το δούμε λίγο στη συνέχεια. Θέλω να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά, διότι δεν έχει τέλος η προκλητικότητα από πλευράς της γείτονας χώρας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των συνεργατών του. Αποκορύφωμα η επιστολή στον ΟΗΕ. Καθημερινά έχουμε παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Όχι, είναι μια δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και μάλιστα σήμερα, κυριακάτικα, ο Ερντογάν απείλησε άλλη μια φορά την Ελλάδα ότι αν δεν συνετιστεί θα υποστεί καταστροφή. Ναι. Βεβαίως η Τουρκία σήμερα έφαγε δύο χαστούκια γερά. Και ο κύριος Μενέντες, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της αντίστοιχης της Αμερικανικής Βουλής, κατέθεσε μια τροπολογία για τα F-16 που θέλει να αγοράσει η Τουρκία ή τέλος πάντων να επισκευάσει, λέγοντας ότι θα τα πάρουν μόνον υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κάνουν υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο και από τα ελληνικά νησιά. Άρα έβαλε μια σημαντική, αν θέλετε, δικλίδα. Και έρχεται μετά και ο Βαν Χόλεν, ο άλλος γερουσιαστής, ο οποίος και αυτός πραγματικά έτσι είναι φιλέλληνας, αλλά και βλέπει τι γίνεται στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και είπε όχι μόνον πάνω από τα ελληνικά νησιά, αλλά θα πρέπει και να ψηφίσει η Βουλή της Τουρκίας την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και να μην χρησιμοποιούνται εναντίον των Κούρδων της Συρίας. Με όλα αυτά ο Ερντογάν εξεράγει, και έτσι σήμερα στην εναρκτήρια σύνοδο της Βουλής της Τουρκίας πάλι άρχισε τις απειλές εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και εναντίον της χώρας μας. Κοιτάξτε, δεν σταματάει, η αλήθεια είναι. Δεν σταματάει, και η κατάσταση πραγματικά είναι σοβαρή, διότι δεν είναι μόνο η ρητορική η οποία πλέον έχει καταντήσει ο αναθεωρητισμός κυρίαρχη συνιστόσα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Δεν είναι μόνο ότι πλέον με επιχειρήματα τα οποία είναι έολα ανεδαφικά, αλλά τέλος πάντων με επιχειρήματα που φαίνονται στα χαρτιά, οι Τούρκοι και προς την Ευρώπη και προς τον ΟΗΕ και προς τον ΝΑΤΟ παρουσιάζουν μια επιχειρηματολογία ότι τα ελληνικά νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωμένη κυριαρχία από τους Έλληνες, διότι δεν εφαρμόζουν τις συνθήκες. Βεβαίως αυτά είναι απίστευτα πράγματα, είναι ανεδαφικά, τα έχει απαντήσει η χώρα μας ξανά και ξανά και ξανά, όμως βλέπετε ότι υπάρχει μια αιμονή. Και επίσης, και όλοι φοβούνται ένα θερμό επεισόδιο, η αλήθεια είναι. Ναι, είναι σαν να μας προκαλεί να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα, και βλέπετε ότι υπάρχει μια πληθώρα έτσι, ενεργειών της Τουρκίας. Εργαλειοποιεί πρόσφυγες και μετανάστες στον Εύρο στα νησιά. Αυτό το οποίο είδαμε τους προηγούμενους μήνες ήταν ασύλληπτο. 1.500 άνθρωποι την ημέρα να προσπαθούν να περάσουν κατευθυνόμενοι από τους Τούρκους στα χερσαία σύνορα. Μόνο τον Αύγουστο πάνω από 40.000. 40.000. Λοιπόν, εργαλειοποίηση. Το ίδιο και στο Αιγαίο. Βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο η ποσοτική και η ποιοτική αύξηση των προκλήσεων, είναι και ο τρόπος που κάνουν τις προκλήσεις στο Αιγαίο, σαν να κυνηγάνε το ατύχημα. Και βεβαίως με υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας, με μη επανδρομένα. Αυτό πλέον είναι καθημερινότητα, έτσι. Φωτογραφίζουν και. Είναι εχθρική πρόθεση αυτή. Δηλαδή, αν αναγκαστούμε και το ρίξουμε, πράγματι θα έχουμε όλο το δικαίωμα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Τουρκία πλάθει ένα αφήγημα και προς το εξωτερικό και προς το εσωτερικό, ότι το αφήγημα που λέω εγώ των κακών Ελλήνων, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το επόμενο βήμα. Και ποιο θα είναι αυτό το επόμενο βήμα? Αυτό που λέει ο Ερντογάν, θα έρθουμε μια νύχτα ή θα τους πετάξουμε στη θάλασσα όπως το 22, το 1922, στη Μικρασιατική καταστροφή εννοώ. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Διεθνοποιούμε όλη αυτή την κατάσταση και ισχυροποιούμε τις συμμαχίες μας με τους στρατηγικούς μας εταίρους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Λέλα, σήμερα
έχουμε ελληνογαλλική άσκηση, ναι, με το σύνορο των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή και οι τρεις κλάδοι. Νομίζω είχαμε εντυπωσιακές εικόνες. Και ελληνοαμερικανική άσκηση, συνεκπαίδευση δηλαδή, με αμερικανικές μονάδες που στο πλαίσιο της νέας ενισχυμένης στρατηγικής συμφωνίας εδρεύουν πλέον εδώ στη χώρα μας. Γι' αυτό ο Ερντογκάν προχτές έκανε λόγο για δυνάμεις κατοχής. Mm-hmm. Τέλος πάντων, βρίσκεται σε μια κατάσταση εκνευρισμού. Όμως χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται αποφασιστικότητα και εγώ θα σας πω ότι για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός προχτές στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε, δημόσια το είπε, ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή. Και προχτές που ήμασταν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ονοματοδοσία της καινούριας πυραυλακάτους μας, της πυραυλακάτου Βλαχάκος, που πήρε το όνομα του ήρωα των ημείων, ακριβώς πέρασε και ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Είπε ότι όποιος παραβιάζει τα σύνορα τιμωρείται. Έχουν χρώμα γαλάζιο τα σύνορα μας, είπε, ακριβώς, και όχι γκρίζο. Το είπε αυτό διότι οι Τούρκοι διεκδικούν, εκτός από την... από την μειωμένη κυριαρχία που είμαστε στα νησιά, διεκδικούν και 100 βραχονησίδες. Καλά, ναι. Με λίγα λόγια, είμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη καμπή. Θέλει ψυχραιμία, αποφασιστικότητα. Ευτυχώς οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες στηρίζουμε βεβαίως, έχουν αυξήσει την αποτρεπτική τους ικανότητα και αυτό οφείλεται στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπου δέχτηκε κριτική το προηγούμενο διάστημα για όλα αυτά τα οποία έκανε σε ό,τι αφορά την αμυντική θωράκιση, βεβαίως, έτσι δεν είναι. Που τόσα χρόνια φωνάζαμε εμείς να αυξηθεί η αποτρεπτική δυνατότητα των όπλων δυνάμεων, πώς, με καινούργια εξοπλιστικά προγράμματα. Mm-hmm. Σας λέω, κυρία Λέλα, αυτή τη στιγμή τρέχουν 151, ακούστε νούμερο, 151 εξοπλιστικά προγράμματα. Το κόστος είναι πολλών δις, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. Κάποια έχουμε πάρει, παραδείγματος χάρη τα πρώτα Ραφάλ, κάποια ακολουθούν, κατευθυνόμενα βλήματα από το Ισραήλ, mm-hmm, κατευθυνόμενα βλήματα από Γαλλία. Οι φρεγάτες μπήκαν και αυτές σε διαδικασία υλοποίησης. Ο εξυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟΝ είναι πολλά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, στα αυτά τα δύο επίπεδα, αύξηση της αποτρεπτικής ισχύως, που συνεχώς αυξάνεται, βέβαια στο καλύτερό μας επίπεδο θα είμαστε το 25. Πρέπει να το πούμε αυτό, διότι έχουν γίνει βήματα, αλλά τα πλοία θα τα έχουμε το 25. Το σύνολο των αεροσκαφών θα το έχουμε το 23. Θέλει δηλαδή ακόμα, δρόμο, λίγο. Αλλά... Όμως έχουμε κερδίσει χρόνο με αυτό, mm-hmm, έχουμε εξασφαλίσει σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα, έχουν ήδη υλοποιηθεί και βρίσκονται στη χώρα. Και το πιο σημαντικό που θεωρώ, παράλληλα με αυτό βέβαια, είναι ότι η χώρα για πρώτη φορά στην ιστορία έχει τόσο δυνατούς συμμάχους, τόσο ξεκάθαρες θέσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βεβαίως από τη Γαλλία, ξεκάθαρες θέσεις. Δεν πρόλαβε να πει ο Ερντογκάν αυτές τις κουβέντες που είπε προχτές, και το State Department, όντως, με μια ξεκάθαρη δήλωση, ότι, ναι, και μάλιστα είπε ότι είναι θέμα της Ελλάδος το πώς θα αμυνθεί, το πώς θα εξοπλίσει τα νησιά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα πιεστεί ο Ερντογκάν και αν αποφασίσει, και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσης, αν αποφασίσει να κάνει αυτό το απονενοημένο την απονενοημένη ενέργεια, mm-hmm, κυρία Λέλα, τότε η απάντησή μας θα είναι αποφασιστική και θα ευχότανε να μην το είχε κάνει. Και αυτό ακριβώς είναι και το νόημα της αποτροπής. Σκέφτεσαι διπλά και τριπλά, διότι ξέρεις ότι η απάντηση του άλλου θα είναι τέτοια που θα σε κάνει να συνέλθεις πολλά χρόνια. Και να πω και μια τελευταία κουβέντα επί του θέματος. Το είπα και στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Επειδή το 1996 τα ίμια ήμουνα κυβερνήτης πυραυλακάτου. Εάν αφήνανε τις ένοπλες δυνάμεις, το πολεμικό ναυτικό, το βράδυ εκείνο να χτυπήσουν, η Τουρκία θα έκανε να συνέλθει πολλά χρόνια. Αλλά βλέπετε, έπεσαν Αμερικάνοι, έπεσαν όλοι, τότε η κυβέρνηση αποφάσισε πήρε έτσι. Πήρε τη σημαία ο αέρας. Ναι, ναι, τα θυμόμαστε αυτά. Ένα τελευταίο ερώτημα. Έχουμε συμμάχους όντως και με ξεκάθαρη θέση στο εσωτερικό της χώρας. Σε πολιτικό επίπεδο, πέραν των όποιων διαφορών, υπάρχει ομοψυχία, κύριε Βουλευτά, ώστε να φαίνεται ότι απέναντι στην Τουρκία δεν υποτιμούν
τα κόμματα της αντιπολίτευσης, την όποια προσπάθεια καταβάλει η κυβέρνηση και διαστόματος του Πρωθυπουργού σε όλο αυτό το μπαράζ των προκλήσεων της Τουρκίας. Ναι, κοιτάξτε, οφείλω να πω ότι και στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και στο επίπεδο της άλλης Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων υπάρχει μία ομοψυχία, κυρίως με τα μεγάλα κόμματα, δηλαδή με την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΚΙΝΑΛ. Τώρα, το ΚΚΕ δεν έχει μία ξεκάθαρη θέση. Βεβαίως, για τα θέματα τα ελληνοτουρκικά, νομίζω ότι όταν πλέον η Ελλάδα απειλείται, και αυτή τη στιγμή έχουμε μία απειλή. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Μία απειλή, η οποία δεν είναι μόνο ρητορική, είναι και στο πεδίο. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλα τα κόμματα είναι στοιχισμένα πίσω από την κυβέρνηση, υπάρχει ομοψυχία και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο και περνάει και ένα μήνυμα απέναντι στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Πάμε στο ενεργειακό, γιατί θέλω να έρθουμε και στα δικά μας τα τοπικά ζητήματα. Ξέρουμε όλοι ότι θα ζήσουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Δεν ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι αυτός ο χειμώνας. Δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν ανατιμήσεις σε βασικά είδη. Μάλιστα, σήμερα άκουγα ότι μιλάμε περίπου για το 30% των προϊόντων να ανεβαίνει η τιμή. Έχουμε ζητήματα για το πώς θα καταφέρουν οι Έλληνες πολίτες φέτος να ζεσταθούν. Θα καταφέρει η κυβέρνηση να περάσει και αυτό το δύσκολο μονοπάτι? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση, ένας δύσκολος χειμώνας, είπε ο Πρωθυπουργός και από το βήμα της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, ότι θα πορευτούμε μαζί αυτό το χειμώνα. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τους οικονομικά ασθενέστερους. Κοιτάξτε, όλο αυτό το διάστημα έχει δείξει αυτή η κυβέρνηση ότι προσαρμόζει τις πολιτικές της και στηρίζει έμπραχτα την ελληνική κοινωνία. Το ποσό το οποίο θα διατεθεί μέχρι τέλος του χρόνου, του 2022, για τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων, ανέρχεται σε 13,5 δισεκατομμύρια. Είναι ένα σημαντικό ποσό. Βεβαίως δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των αλλαγών, βεβαίως των απολειών, αλλά καλύπτει ένα μεγάλο μέρος. Επίσης, να σας πω ότι είχαμε να το δούμε χρόνια αυτό, πολλά χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρωτοπορία προτάσεων, θέσεων, απόψεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η Ελλάδα προτείνει και η Ευρώπη ακολουθεί. Αυτό το έχουμε δει και στον COVID και τώρα στην ενεργειακή κρίση. Παράδειγμα, βγήκε πρώτος ο Μητσοτάκης και είπε ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη κατά 90%. Ξέρετε από 7 Ιουλίου που ξεκίνησε αυτό πόσα έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα από αυτές τις εταιρείες? 2,7 δισεκατομμύρια είναι από τα υπερκέρδη που φορολόγησε η κυβέρνηση. Πού πήγαν αυτά τα 2,7 δισεκατομμύρια? Πήγανε ακριβώς στην κοινωνία. Άρα λοιπόν αυτό θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι πλέον έγινε και συνείδηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πλέον θα γίνει και ευρωπαϊκός κανονισμός. Προχτές ο κύριος Κρέκας μίλησε με τους που είχε τη σύνοδο των Υπουργών Περιβάλλοντος, ανέφερε το σχέδιο του Μητσοτάκη, την πρόταση Μητσοτάκη της δημιουργίας ενός ταμείου ύψους περίπου 80 δισεκατομμυρίων. Καθυστερεί όμως λίγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπω, στο να πάρει κάποιες αποφάσεις. Έχουμε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις που δεν καταλήγουν σε ουσιαστικές αποφάσεις. Σε αυτό το κομμάτι εδώ για το ταμείο των 80 δισεκατομμυρίων που θα προέρχεται από τα υπερκέρδη, νομίζω συμφώνησε και αυτό είναι καλό για τους ασθενέστερους, διότι αυτά τα χρήματα και πώς θα πάνε? Θα πάνε στους ασθενέστερους. Πού είναι το πρόβλημα τώρα? Έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι θέλουμε να μπει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. 15 χώρες ήδη έκαναν επιστολή προεξάρχοντος του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δική μας ήταν η πρόταση από την αρχή. Όμως εδώ η Γερμανία έχει μια άλλη άποψη. Γι' αυτό σήμερα ήταν επικριτικός ο Πρωθυπουργός σε μια πάρα πολύ σημαντική μέρα που πλέον εγκαινιάστηκε για εμπορικούς λόγους ο αγωγός Ελλάδος φυσικού αερίου, Ελλάδος Βουλγαρίας. Και πήγε εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλγαρία, ήταν και η Ford Alliance της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος
Και με όλες αυτές τις επενδύσεις που έχουν γίνει στην Αλεξανδρούπολη, στη Ρεβιθούσα, για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, ναι, πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση χωρίς να έχουμε πρόβλημα εδώ στη χώρα, ίσα ίσα που θα δώσουμε και φυσικό αέριο και στη γειτονιά μας. Όμως, ναι, υπάρχει ένα θέμα. Όταν από τη μία μέρα στην άλλη έχει δεκαπλασιαστεί η τιμή του φυσικού αερίου, καταλαβαίνετε ότι όποιος προϋπολογισμός και να ήταν, οποιοσδήποτε κρατικός προϋπολογισμός, δεν θα μπορούσε να καλύψει αυτή την απώλεια. Συμπερασματικά, είδαμε κάποια πράγματα σημαντικά, θεωρώ, στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξειδικεύτηκαν από τους υπουργούς το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Έρχονται τώρα ένας-ένας με τη μορφή νόμων, ώστε σύντομα να υλοποιηθούν. Και αν μη τι άλλο, επειδή είναι μια χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό και επειδή έχουν εισρεύσει έσοδα, θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες πολιτικές και απέναντι βεβαίως στην ενέργεια, δηλαδή φυσικό αέριο, ηρεκτικό ρεύμα, πετρέλαιο θέρμανσης, που ούτως ή άλλως στον πετρέλαιο θέρμανσης πλέον τα κριτήρια είναι τόσο πλατιά που οι περισσότεροι μπορούν να πάρουν το επίδομα. Αλλά και στο καλάθι της νοικοκυράς, εννοώ στα τρόφιμα. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, πια. Ναι. Στη θέρμανση και στο ζήτημα των τροφίμων. Και βεβαίως, αν κάτι πάει να ξεφύγει, θα μπαίνει πλαφόν στην τιμή. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, έχουμε να δούμε και σε αυτό το τομέα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι θα είναι σημαντική και η ομιλία του Πρωθυπουργού μεθαύριο Τρίτη, που θα ήμασταν εδώ με την Κεραμέως. Ναι. Τώρα, λόγω της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα μπορέσει να είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Οπότε αναβάλλεται, ναι, το ταξίδι της κυρίας Κεραμέως. Θα μας ανακοινώσετε, φαντάζομαι. Ναι, ναι, μέσα στο επόμενο διάστημα. Δύο τις μέρες θα ανακοινώσουμε, ναι, τη νέα ημερομηνία. Είχαμε όμως, ναι. Έχει σημαντικό λόγο που θα έρθει εδώ. Δεν είναι, είναι τα εγγένεια των σχολείων μετά από πολλά χρόνια, από χίλια κύματα. Τρία νέα σχολεία. Και καλό είναι να δει και να τις μεταφέρετε. Το ξέρω ότι το έχετε κάνει, αλλά να το ακούσει και από τους υπόλοιπους φορείς που θα συναντηθεί, ότι υπάρχει θέμα με τη σχολική στέγη στο νησί. Βεβαίως. Μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε νέες μονάδες να εγκαινιάζονται, αλλά οι ανάγκες είναι δεκαπλάσιες, είναι η αλήθεια. Έχετε δίκιο, και εγώ θα πω ότι στα 22 εκατομμύρια του Αντώνη Τρίτσης, τα οποία διατέθησαν στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, από αυτά τα 5,5, με απόφαση της κυρίας Ιδρέου του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πάνε στην ανέγερση του νέου σχολικού κέντρου στο Κοντόκαλι. Ναι. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Ένα εκατομμύριο θα πάει για την επισκευή, την γενικότερη, του ΕΠΑΛ. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι οι κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα, μετά από 10.000 μοίρια κύματα, έχουμε ένα ολοκένουργο σχολείο στα Βραγκανιώτικα, το σχολικό κέντρο, που λειτουργήσε από 12 Σεπτεμβρίου. Ένα καινούριο τέταρτο λύκειο που και αυτό ήταν γεφύρι της Άρτας, ναι, και στο Βορρά το δεύτερο ειδικό σχολείο, το οποίο εγκρίναμε την δημιουργία του το 20 και με ενέργειες του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας ολοκληρώθηκε το κεντρικό κτίριο και με 250.000 ευρώ τα οποία εξασφαλίσαμε από την ΚΔΙΠ, Κτηριακές Υποδομές ΑΕ, ναι, θα ολοκληρωθεί πλήρως και ο περιβάλλον χώρος. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, είναι σημαντικά στοιχεία αυτά. Όπως επίσης να πω, μια που πούμε για την παιδεία, ότι στα 19 πρότυπα πειραματικά ΕΠΑΛ που ανακοινώθηκαν, ένα είναι και το δεύτερο ΕΠΑΛ της Κέρκυρας, και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, διότι σε κάθε από αυτά τα ΕΠΑΛ αντιστοιχούν πάρα πολλά κονδύλια, τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν και τη μορφή του σχολείου, αλλά και την παρεχόμενη εκπαίδευση. Να πω επίσης, μια που πιάσαμε την παιδεία, ναι, ότι αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή πραγματικά, είχαν να γίνουν μόνιμες προσλήψεις από το 2012. Τώρα θα διαφωνήσω λίγο μαζί σας, γιατί έχετε δίκιο μένα, αλλά υπήρξαν πολλές συνταξιοδοτήσεις, κύριε Βουλευτά, και παραμένουν. Όχι, και πάρα πολύ δεκτές. Εγώ θα συμφωνήσω, αλλά θα περίμενε κανένας μια κυβέρνηση να προσλάβει 5.000, 10.000 εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Θέλεις 12, 25.000 εκπαιδευτικούς όμως, νομίζω είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Και πάλι έχουμε κενά.
Έχουμε και μια και θα έχουμε και μια πάντοτε όταν υπάρχει επέκταση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι 25.000 μόνιμες προσλήψεις, εκ των οποίων οι 571 ήρθαν στην Κέρκυρα. 571 νέοι εκπαιδευτικοί έχουν διοριστεί στην Κέρκυρα. Και βεβαίως και οι αναπληρωτές. Άρα λοιπόν έχουν γίνει βήματα, βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, τα ακούω τα προβλήματα. Βεβαίως, είναι καλό πάντα αυτό υπάρχει... ότι αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν προβλήματα, γιατί έρχεστε καθημερινά σε επαφή με τους πολίτες. Άρα δεν είστε από εκείνους που θα μας πούν ότι είναι όλα τέλεια. Υπάρχουν ανησυχίες, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα σε αυτό το τομέα. Βεβαίως θα έρθει η κυρία Κεραμέως εδώ, οπότε θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα πούμε και διαζώσεις και να τα ακούσουμε από την ίδια την Υπουργό. Λοιπόν, χθες ήταν στην Κέρκυρα ο Γενικός Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής. Ένα ζήτημα για το οποίο επίσης συζητάμε πολλά χρόνια είναι το ζήτημα ανάγερσης νέου σωφρονιστικού καταστήματος. Είμαστε έτοιμοι, υπάρχει χώρος. Η τοπική κοινωνία έχει αντιληφθεί τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος ώστε να το στηρίξει και να μην έρθει σε αντίδραση και αντίθεση. Ναι. Καταρχάς, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Θεωρώ ότι η τοπική κοινωνία είναι ένα ζήτημα το οποίο διακαώς το επιθυμεί. Τι επιθυμεί δηλαδή? Να φύγουν οι φυλακές από εκεί που βρίσκονται τώρα και να γίνει ένα καινούριο κατάστημα σοφρονιστικό σε μια περιοχή πέριξ, αν θέλετε, της πόλεως της Κέρκυρας. Τώρα πέριξ, το συζητάμε αυτό, διότι μπορεί να είναι και 20 χιλιόμετρα ναι, απόσταση. Πρέπει να βρεθεί και ο κατάλληλος χώρος, αντιλαμβάνομαι, αλλά πάντως δεν θα είναι στο αστικό ιστορικό, και θα είναι μέσα στο κέντρο. Υπάρχει χώρος, αυτό το ιστορικό εμβληματικό κτίριο, να γίνει ένα κομμάτι μουσείο, πολυχώρος πολιτισμού, κάτι το οποίο βεβαίως θα το δούμε στην πορεία. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και πριν ξεκινήσω, κυρία Λέλα, οφείλω να σας πω ότι πήγα στον Πρωθυπουργό και του είπα ότι όπως ξεκινάμε τη διαδικασία στα Γιάννενα, θέλω να ξεκινήσει και η διαδικασία στην Κέρκυρα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφώνησε αμέσως. Και γι' αυτό έγιναν και οι δηλώσεις από τον Υπουργό, από τον κύριο Χρυσοχοίδη, και αμέσως λίγο μετά από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον οποίο επισκέφτηκα στις αρχές του χρόνου, και είδατε ότι αμέσως μετά ήρθε ο τεχνικός του σύμβουλος για υποδομές, ο κύριος Ιορδανίδης, είδε κάποια χτήματα, μελέτησε τα χαρτιά που του έστειλαν οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, αλλά και πήγαμε και είδαμε και ένα χτήμα στο Ρικίνι, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό, το οποίο ανήκε στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας, που θα γινόταν εκεί οχητά, μετά το πήρε ο Σίδησα και τώρα είναι περιουσία του Φόσδα. Είναι ένα χτήμα κατάλληλο, το οποίο ανήκει στο Φόσδα. Ένα κτήμα είναι αυτό. Υπάρχουν και κάποια άλλα κτήματα που είδαμε, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Άφρας, εκεί από πίσω από την κλινική, κανακάδες. Τέλος πάντων, υπάρχει μια συζήτηση. Το πιο σημαντικό από όλα ποιο είναι? Είναι ότι επιτέλους η πολιτική ηγεσία, ότι υπάρχει η πολιτική βούληση αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Ήρθε λοιπόν εδώ χτες ο Γενικός Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, ο καθήλυν αρμόδιος για τις φυλακές και τα καταστήματα κράτησης. Πράγματι, με εντολή του Υπουργού κιόλας, που είχαμε μιλήσει προηγούμενες μέρες, για να προετοιμάσει την επίσκεψη του ίδιου του Υπουργού, του Υφυπουργού μάλλον για να είμαι ακριβής, διότι η αρμοδιότητα των φυλακών είναι στον κύριο Οικονόμου. Ναι. Για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Τα Γιάννενα ξεκίνησε εκεί η διαδικασία, με ένα τρόπο που είναι καινούριος μεν, θα φανεί περίεργο σε όσους μας ακούν τώρα, θα γίνει με ΣΔΙΤ και με εμπλοκή του ΤΑΙΠΕΔ. Η ουσία είναι να γίνει. Ναι, αλλά τώρα εδώ ξέρετε, έτσι όπως ακούγεται, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Πώς είναι δυνατόν ένα σοφρονιστικό κατάστημα να είναι σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, να είναι το ΤΑΙΠΕΔ να έχει ρόλο, λόγο, πώς, πού, ναι, γιατί. Η περίπτωση των Ιωαννίνων είναι το ότι θα γίνει με ΣΔΙΤ, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Διότι ΣΔΙΤ τι σημαίνει? Έρχεται ο ιδιώτης, επενδύει, φτιάχνει το σοφρονιστικό κατάστημα, το παραδίδει στην ώρα του, γιατί είναι ιδιώτης. Σημαντικό. Και μετά το κράτος για 25-30 χρόνια πληρώνει. Πληρώνει. Όπως ακριβώς θα κάνουμε το έργο των φραγμάτων. Γενικώς, το έργο της σύνδευσης Κέρκυρας, το κομμάτι που θα γίνει με ΣΔΙΤ είναι στα φράγματα. By the way, που λένε και οι Αμερικάνοι, θα έχουμε νέα την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανατελεία, γιατί θέλω να δούμε, να κλείσουμε το ζήτημα με το σοφρονιστικό κατάστημα, να δούμε τι γίνεται με τα αστυνομικά τμήματα.
Γιατί και εκεί έχουμε κάποιες εκκρεμότητες. Και να έρθουμε μετά και στο έργο των πραγμάτων. Γιατί πολλοί λένε εντάξει, ο κ. Καραμάλης είπε πολλά εκατομμύρια, έφυγε, δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται πουθενά. Ναι. Άρα, βάζουμε μια ανατελεία. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Ο κ. Γκίκας απόψε μαζί μας. Μένετε κι εσείς γιατί υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του ΣΤΑΡ, το βουλευτής Κέρκυρας Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γκίκας, απόψε μαζί μου στο στούντιο. Νομίζω ότι έγινε αντιληπτό ότι δρομολογούνται όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το νέο σωφρονιστικό κατάστημα. Γιατί θα δούμε και τον αρμόδιο υφυπουργό να έρχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην Κέρκυρα. Όμως είχατε μια συνάντηση με τον κύριο οικονόμου πρόσφατα και θέλω να σταθούμε σε αυτήν γιατί υπάρχουν νέα. Για το ζήτημα των αστυνομικών τμήματων, για το οποίο έχει γίνει πολλή λόγο, να μην κλείσουν αστυνομικά τμήματα. Είχαμε τις αντιδράσεις και των συνδικαλιστών και των τοπικών κοινωνιών. Μιλάω για τις Μπενίτσες και τη Λευκύμη. Ναι. Τι γίνεται? Ναι, πραγματικά συναντήθηκα για ένα πλέγμα θεμάτων. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ενημερώθηκα και νομίζω ότι είναι μια σωστή απόφαση, επειδή τα χρήματα αυτά που ήταν να επισκευαστεί το κτίριο που είχε παραχωρηθεί από τους Αργυράδες, στους Αργυράδες προς το Υπουργείο υπάρχουν και ήταν δρομολογημένα για εκεί, ναι. Σύν άλλα 100 τόσα χιλιάρικα από την περιφέρεια. Επήρε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την απόφαση, επειδή θα χανόταν τα χρήματα, να προχωρήσει στην επισκευή αυτού του κτηρίου. Το οποίο θα τρέξουν οι διαδικασίες, τέλος πάντων, για την επισκευή του κτηρίου στις Αργυράδες, που είναι το παλιό κτίριο του συνεταιρισμού, και θα γίνει ένα υπερσύγχρονο κτίριο, το οποίο φαντάζομαι ότι θα στεγάσει το αστυνομικό τμήμα. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή. Από εκεί και πέρα, συζητήσαμε και για το θεσμό των... Συγγνώμη, το αστυνομικό τμήμα Μπενιτσών κλείνει ή θα παραμείνει ως όχι, όχι, το αστυνομικό τμήμα... Να το διευκρινίσουμε. Δεν κλείνουν τα... Δεν είπαμε τα ότι θα υπάρχει και στις Μπενίτσες και στην Νότια Κέρκυρα αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όλη η συζήτηση γινόταν διότι πήγε να χαθεί αυτή η χρηματοδότηση. Τελικά δεν χάνεται η χρηματοδότηση για το κτίριο αυτό στις Αργυράδες, οπότε θα προχωρήσει και με τη συνεισφορά βεβαίως του Υπουργείου, το μείζον, και της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, και νομίζω ότι τρέχει διαδικασία σε επίπεδο περιφέρειας που παίζει καταλυτικό ρόλο. Άρα λοιπόν σημασία έχει ότι το Υπουργείο πήρε την απόφαση εκεί να φτιάξει ένα σύγχρονο, επαναλαμβάνω, υπερσύγχρονο κτίριο, το οποίο κάποια στιγμή θα στεγάσει αστυνομικό τμήμα. Από εκεί και πέρα κάναμε συζήτηση για το θεσμό του τοπικού αστυνόμου. Ναι. Τι είναι ο τοπικός αστυνόμος? Ο τοπικός αστυνόμος ουσιαστικά είναι ένας χώρος, ένα κτίριο, το οποίο βρίσκεται σε κάποιες περιοχές που υπάρχει ζήτημα. Ναι. Εδώ λοιπόν είπαμε ότι η περιοχή που υπάρχει ζήτημα είναι η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Εκεί λοιπόν και με επίσης σύμφωνη γνώμη και απέτηση κιόλας και παράκληση και της Δημάρχου του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, να μπει εκεί αρχικά ο θεσμός τοπικού αστυνόμου. Αυτό προϋποθέτει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει κάποια απόφαση για την παραχώρηση κάποιου κτηρίου, κάποιου χώρου. Ναι. Εκεί θα είναι αστυνομικός μόνιμα και βεβαίως θα είναι και έδρα ΟΠΚΕ και άλλων μονάδων. Ερώτηση. Έδρα ΟΠΚΕ και άλλων μονάδων σημαίνει επιπλέον προσωπικό ή το υπάρχον προσωπικό θα καλύψει και αυτή την περιοχή? Ναι, κοιτάξτε, ο θεσμός του τοπικού αστυνόμου είναι από το ήδη υπάρχον προσωπικό. Ναι. Από εκεί και πέρα γνωρίζω ότι και στην Νότια Κέρκυρα... Δεν μας πειράζει να στείλουν ενίσχυσεις και μόνιμο προσωπικό. Και στην Νότια Κέρκυρα επίσης υπάρχει ανάγκη για τοπικό αστυνομικό, τοπικός αστυνόμος λέγεται, για να μην το μπλέξουμε, είτε είναι αυτός σκάβος είτε κάποια άλλη περιοχή. Mm-hmm. Όμως αυτά είναι το πρώτο βήμα, μιλάω για τον Άγιο Ιωάννη, διότι είπαμε ο στόχος μας είναι δημιουργία νέου αστυνομικού τμήματος στην περιοχή εκεί,
που θα καλύπτει Άγιάννη, Λιβάδη, Ρόπα, αυτό, όλη την περιοχή. Προκειμένου να εξελιχθεί στη συνέχεια. Είναι το πρώτο βήμα. Αυτό βεβαίως θα πάρει κάποιο διάστημα, διότι πολύ σωστά επισημάνατε ότι δεν είναι δυνατόν η ήδη υπάρχουσα αστυνομική δύναμη να καλύπτει το σύνολο των έργων. Άρα λοιπόν, ναι, θα αυξηθεί η δύναμη της Κέρκυρας σε επόμενο χρόνο. Βλέπω να υλοποιείται το 23. Mm-hmm. Αυτό να είμαστε καλά, πρώτα Θεός. Από εκεί και πέρα, όμως, η είδηση είναι ότι προχωράει η επισκευή του κτηρίου. Συζητάμε για τοπικό αστυνόμο και στο Άγιο Ιωάννη και επιπλέον στο Νότο. Και αυτά είναι σημαντικά, νομίζω, διότι είναι ένα έργο υποδομής το οποίο θα γίνει στην Κέρκυρα και θα μαζί με τις φυλακές. Είναι θετικό. Τώρα, ξέρετε, θα πούν τα στελέχη της αντιπολίτευσης ότι διανύουμε προεκλογική περίοδο και ήδη γίνονται διαρκώς ανακοινώσεις για πράγματα τα οποία θα γίνουν. Όπως είπαν ότι και ο κύριος Καραμαλής τον ήρθε, για πολλά χρήματα μίλησε, για πολλά έργα, αλλά επί της ουσίας δεν βλέπουμε κάτι να εξελίσσεται. Μιλάω για το έργο της ίδρυψης, το έργο των φραγμάτων. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι έχουν δρομολογηθεί αυτά. Κοιτάξτε, ό,τι ανακοινώνουμε δεν είναι. Είναι δρομολογημένα, είναι εξασφαλισμένα κονδύλια και έχουν ολοκληρωθεί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Παράδειγμα, σας είπα ότι θα έχουμε νέα τη βδομάδα αυτή για το έργο των φραγμάτων. Ουσιαστικά, δεν θα τα πούμε την Τρίτη που θα γίνει αυτό, αλλά ουσιαστικά μπαίνει η τελευταία υπογραφή για να η γραφειοκρατική, αν θέλετε, διαδικασία ολοκληρώνεται, ώστε μετά να ξεκινήσει η διαδικασία της κατασκευής. Mm-hmm. Που θα γίνει, είπαμε, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, διότι ένα σημαντικό ποσό εκατομμυρίων της τάξης των 60 τα παίρνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα θα γίνουν από τον ιδιώτη μέσω ΣΔΙΤ. Mm-hmm. Όμως, επειδή τα ΣΔΙΤ είναι συγκεκριμένα, δηλαδή για όλη τη χώρα είναι τόσα εκατομμύρια, τόσα δισεκατομμύρια. Εκεί καταλαβαίνετε, όλοι θέλουν να βάλουν έργα προκειμένου να τα πάνε στον τόπο τους. Έγινε μάχη. Όταν σας λέω μάχη, μάχη. Και ευχαριστώ τον Καραμαλή και τον Άδωνη τον Γεωργιάδη και τον Νίκο τον Παπαθανάση, γιατί πραγματικά κρατήσαμε το έργο αυτό στα ΣΔΙΤ. Άρα λοιπόν την Τρίτη τελειώνει η γραφειοκρατική διαδικασία και απελευθερώνεται η διαδικασία κατασκευής. Όμως, μιλάμε και με έργα. Ποιο ήταν το πρώτο έργο που δημοπρατήθηκε το 2022 για το θέμα της ίδρυψης? Ήτανε η μεγάλη αφαλάτωση της Χρυσίδας. Προχώρησε ο διαγωνισμός, επελέγει ο ανάδοχος και λίγο πριν υπογραφεί η σύμβαση, ο άλλος, ο δεύτερος, προσέφυγε στα δικαστήρια. Είναι μια διαδικασία την οποία βλέπουμε συχνά να εξελίσσεται σε τέτοιους διαγωνισμούς, είναι η αλήθεια, και παίρνει πίσω. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα τώρα. Ενώ κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε δόξα τω Θεώ, είναι ένας σοβαρός ανάδοχος, δεν φαίνεται να αμφισβητείται από τον δεύτερο. Ναι, τον πολίτη όμως δεν τον νοιάζει αυτό. Σου λέει δεν θα τελειώσουμε άλλο. Δεν θα το ζήσουμε ποτέ αυτό. Είναι αλήθεια. Δεν είναι ότι δεν θα τελειώσουμε άλλο. Μας πάει πίσω 4-5 μήνες. Δυστυχώς αυτό γίνεται και αυτή είναι μια παθογένεια που όμως δεν μπορούμε να πούμε. Έλα εσύ, πάρ' το απευθείας ανάθεση επειδή έτσι γουστάρω. Αυτά γινότανε στην επταετία, στη Χούντα. Πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες. Βλέπετε ότι για ένα τόσο κρίσιμο έργο, όπως ήταν η ανάπλαση εκεί της Γαρίτσας, όχι ανάπλαση, η επισκευή της προκειμένης. Λέτε για το παραλιακό μέτωπο. Το παραλιακό μέτωπο, ακριβώς. Ήταν όλα έτοιμα, υπήρχε εργολάβος, υπήρχαν όλα. Το ελεκτικό συνέδριο είπε όχι, ξανάμανα. Δύο φορές το ελεκτικό. Δύο φορές το ελεκτικό. Δηλαδή και τώρα ξαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Ναι, αλλά θα έρθει ο πρώτος, θα έρθει ο δεύτερος, θα έρθει ο τρίτος, θα ανοίξουν οι προσφορές. Άλλους 6 μήνες πίσω. Δυστυχώς αυτό είναι μια παθογένεια η οποία, ό,τι και να κάνει αυτή η κυβέρνηση, παρότι έχει διευκολύνει πάρα πολύ, δεν μπορεί να πει πάμε σε απευθείας ανάθεση. Και είναι και λογικό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εξελίσσεται. Δεύτερον, είναι έτοιμα σχεδόν τα τεύχη δημοπράτησης για το δεύτερο έργο στο Νεοχωράκιο, στο Νεοχωράκι και εδώ στο Κακότραφο. Άρα λοιπόν, εννοώ για την ίδρυψη, για την ίδρυψη. Που είναι η β' φάση.
και περιμένουμε την Τρίτη να οριστικοποιηθεί και να μάθουμε και το ακριβές ποσό, διότι η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια μικρή σύμπτυξη του μεγάλου ποσού των εκατομμυρίων για το ΣΔΙΤ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ναι, υλοποιούνται. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, που μου λένε ότι δεν βλέπουμε. Είπαμε ότι εξασφαλίσαμε τα κονδύλια. Τα κονδύλια έχουν εξασφαλιστεί, παραδείγματος χάρη για τα λιμάνια. Έχουμε εξασφαλίσει 25 εκατομμύρια, τα οποία είναι εν αποθηκεύση, ονοματισμένα για το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών, για το λιμάνι των Οθωνών, που θα ξεκινήσει αμέσως, διότι είναι πολύ όριμο, και το λιμάνι του Μαυρακίου. Αυτά δεν είναι λόγια, είναι εκεί τα λεφτά. Και μπορεί να ξεκινήσει. Μέσα σε αυτό το μήνα, άντε τον επόμενο, η μελέτη ύψους 250.000 ευρώ για το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών θα είναι έτοιμη. Από τη στιγμή λοιπόν από την οποία, και δεν καταλαβαίνετε, είναι λιμάνι εκεί, θα γίνει λοιπόν, είναι έτοιμη η μελέτη, ξεκινάει η διαδικασία. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί να είναι κονδύλια τα οποία είναι δεσμευμένα, όμως ο πολίτης δεν βλέπει έργα να εξελίσσονται πολλές φορές και λέει, εντάξει, μας λέτε εκατομμύρια, αλλά πού είναι όλα αυτά τα λεφτά που έχουν πέσει στην κερκίδα? Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Εγώ πραγματικά αυτά τα 3 χρόνια που είμαι κυβερνητικός βουλευτής έχω εξασφαλίσει πάρα πολλά κονδύλια για την Κέρκυρα. Μου λένε οι υπουργοί ότι per capita η Κέρκυρα έχει εξασφαλίσει περισσότερα κονδύλια από αντίστοιχους νομούς. Και το βλέπουμε σε αυτά τα οποία είναι δρομολογημένα. Είπαμε ότι θα κάνουμε την Κέρκυρα κέντρο θαλάσσιου τουρισμού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχουμε το πρόγραμμα 6-2 μαρίνες. Mm-hmm. 6-2 μαρίνες. Μα υλοποιούνται οι μαρίνες. Βλέπετε αυτή τη στιγμή. Στη σπηλιά βλέπουμε ότι έχει κολλήσει πάλι το θέμα. Ήρθε ο εργολάβος τώρα. Υπήρχε ένα θέμα πράγματι. Γιατί? Διότι σου λέει είναι τουριστική περίοδος, είναι Ιούλιος, είναι Αύγουστος. Και υπήρχε ένα θέμα. Μετά βρέχει, μετά κάτι άλλο θα συμβεί. Εντάξει, το ίδιο θάλασσα, και με το δικό. Είναι... Κοιτάξτε, υπάρχει ρήτρα. Αν δεν παραδοθεί το έργο τέλος του 23, θα υπάρχει ρήτρα. Λοιπόν, βεβαίως θα το παρακολουθούμε. Βλέπετε όμως ότι μετέφερε τώρα τα μηχανήματα ο εργολάβος εκεί, στη σπηλιά, και η εικόνα που έχω είναι ότι θα τρέξει με γοργούς ρυθμούς στην επόμενη, το επόμενο προσεχές διάστημα. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι υπήρχε μια καθυστέρηση εκεί, διότι δεν είχε εγκριθεί πού θα πάνε τα βυθοκορήματα. Ξέρετε, το πού θα μεταφέρουν τα βυθοκορήματα πρέπει να υπάρχει έγκριση από 10 υπουργεία. Τέλος πάντων, έληξε και αυτό το θέμα. Η Μαρίνα Μεγκαγιώτ, ένα έργο τεράστιο. Ένα έργο που έχει 100 τόσα στρέμματα χερσαία ζώνη. Ένα έργο που θα δώσει πνοή. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε ανάδοχο. Ολοκληρώθηκε το master plan της Μαρίνας στην Ημερολιά. Εξαιρετική η Μαρίνα θα γίνει εκεί και υπάρχει και τεράστιο ενδιαφέρον. Περιμένουμε να ξεμπλέξει από το ΣΤΕ ένα θέμα που έχουμε για τη Μαρίνα στη Λευκύμη. Εγκρίναμε μόλις πριν από 20 μέρες, 15 μέρες, επιτέλους, δεν το χάσαμε, κυρία Αλέλα, το 1 εκατομμύριο από το Ίντερεκ, το οποίο θα χανότανε. Στην τελευταία στιγμή το προλάβαμε. Για να γίνει η επέκταση του λιμένος Γαϊού Παξών. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα μπουν πλωτές εξέδρες εννοώ για Μαρίνα, συν θα γίνει ο επιβατικός σταθμός των 310 τετραγωνικών μέτρων, συν θα γίνουν και οι εξέδρες για τα υδατοδρόμια. Άλλη πονεμένη ιστορία, τα υδατοδρόμια. Πονεμένη ιστορία. Εδώ πόσα χρόνια υπουργείο... ακούμε ότι θα πετάξουν τα αεροπλάνα, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θυμάμαι τότε τον κύριο Παυλίδη να λένε 6 μήνες, ότι του λέγανε και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Τώρα πάμε με την παρούσα κυβέρνηση, προχωράμε, μειώσαμε τη γραφειοκρατία, λένε τα αρμόδια υπουργεία. Παρά τα αυτά, ναι, δεν έχουμε ακόμα τα υδροπλάνα. Εδώ να σας πω, γιατί το παρακολούθησα από κοντά και το τρέχω από κοντά. Υπήρξε ένα θέμα με τις αδειοδοτήσεις Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Ιθάκης. Okay. Αυτό ήταν ένα ζήτημα. Όμως το Υπουργείο σε όλους τους τόνους λέει ότι δεν είναι ζήτημα του Υπουργείου πια, ούτε της Περιφέρειας, είναι ζήτημα του επενδυτή. Εντάξει, αν δεν είναι ένας σοβαρός επενδυτής, ο οποίος αυτά που λέει τα εννοεί, σας λέω ένα παράδειγμα. Βέβαια, εντάξει, γιατί να μην το πω. Η εταιρεία αυτή, η οποία θα έφερνε τα 2 υδροπλάνα, έστειλε για εκπαίδευση τους πιλότους στον Καναδά. Ναι. Εκπαιδευτήκαν οι πιλότοι στον Καναδά. Ωραία. Βγήκανε τα συμβόλαια. Έλαντε που δεν υπογραφόταν τα συμβόλαια από τους επενδυτές. Αποτέλεσμα, οι πιλότοι σηκωθήκαν και πήγανε στο εξωτερικό να δουλέψουν σε άλλες εταιρείες. Ναι.
Θέλω να σου πω, είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Γιατί και ο επενδυτής, άμα δεν έχει και ένα δίκτυο, δεν θα μπορεί να πει ότι επενδύω. Δηλαδή θέλει να κερδίσει ο επενδυτής, είναι σαφές. Χάσαμε τη σεζόν αυτή, δεν το θέλαμε να γίνει αυτό. Όμως είμαι απόλυτα βέβαιος ότι στην επόμενη χρονιά οι επενδυτές θα το σκεφτούν διπλά και τριπλά, διότι θα έχουν ολοκληρωθεί τελείως και οι διαδικασίες αδειοδότησης. Μακάρι. Να πάμε λίγο στο χώρο της υγείας. Γιατί ναι, μέρα έχουμε προσλήψεις, όμως για το ΕΚΑΒ υπάρχει ένα ζήτημα υποστελέχωσης. Το είχαμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό. Θυμάμαι ότι η απάντηση που είχαμε πάρει και από το αρμόδιο Υπουργείο είναι ότι πολλές φορές δεν υπήρχε και το ενδιαφέρον για να στελεχωθούν κάποιες θέσεις στο ΕΚΑΒ. Γιατί μιλούσαμε για επικουρικό κυρίως προσωπικό. Θα υπάρξουν μόνιμες θέσεις? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε το πολύ θετικό ότι μόνο το τελευταίο μήνα είχαμε μία προκήρυξη για 8 μόνιμους ιατρούς για το νοσοκομείο της Κέρκυρας και τον αριθμό ρεκόρ των 52 νοσηλευτών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Mm-hmm. Και αυτό έγινε αυτό το προηγούμενο μήνα και μάλιστα να πω ότι μέχρι τις 10 Οκτωβρίου είναι οι δηλώσεις επιθυμίας. Μέσω ΑΣΕΠ είναι βεβαίως και γι' αυτό όσοι είναι νοσηλευτές είτε ΔΕΕ είτε ΤΑΦΕ ή ΠΕ και θέλουν να δουλέψουν στην Κέρκυρα, ενώ είναι Κερκυραίοι, γιατί προτιμάμε τους Κερκυραίους. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τους υπόλοιπους, αλλά. Προτιμάμε τους Κερκυραίους. Καλό είναι να κάνουν, να κάνουν τα χαρτιά τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα. 52 νοσηλευτές, 8 γιατροί. Πέρσι είχαμε άλλους 13 γιατρούς. Κάποιες θέσεις βγήκαν άγονες. Πρόπερσι είχαμε άλλους 17. Βεβαίως. Πολλές θέσεις βγήκαν άγονες. Κάναμε την προσπάθεια με τον κύριο Μπιάνκι και με τον κύριο Αυλονίτη, οι τρεις βουλευτές. Βάλαμε την Κέρκυρα στην άγονη περιοχή τύπου Α. Άρα υπάρχουν κίνητρα για τους γιατρούς να έρθουν. Το είδαμε και στην πρόσφατη αυτή προκήρυξη. Θυμάμαι και την κυρία Γκάγκα που απάντησε στον κύριο Μπιάνκι όμως για το θέμα των άγονων θέσεων που δεν έχουν πάνω να προκηρυχθεί. Μήπως είναι κάτι το οποίο πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα? Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε. Δηλαδή, είδα και την ανακοίνωση του κύριου Μπιάνκι. Έχω μιλήσει και εγώ με την κυρία Γκάγκα. Περιμένουμε να έρθει. Μου είπε το φθινόπωρο θα έρθουμε οπωσδήποτε. Είτε η κυρία Γκάγκα είτε ο κύριος Πλεύρης στην Κέρκυρα. Από εκεί πέρα. Καλό είναι να έρθουν για να δουν και την άλλη όψη νομίσματος. Γιατί γκρινιάζετε και τρεις βουλευτές και καλά κάνετε. Να ακούσουν λίγο και τους ανθρώπους εδώ να μιλήσουν με τα σωματεία. Δηλαδή, να πούμε όμως ότι, στην Κέρκυρα έχει έρθει επανειλημμένος ο Γενικός Γραμματέας με αρμοδιότητα τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, ο κύριος Κοτσιόπουλος, και ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας έχει έρθει αρκετές φορές. Εντάξει, ο κύριος Καρβέλης νομίζω ότι έχει έρθει, αλλά δεν μας αγαπάει τόσο πολύ όσο τις υπόλοιπες περιοχές της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Δεν τρέχουν τα πράγματα της Κέρκυρας όπως θα έπρεπε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά έχουν γίνει και σημαντικά βήματα. Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα παραδείγματος χάρη κάτι το οποίο είναι πολύ φρέσκο. Έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια με το Δήμο της Νότιας Κέρκυρας και με τον πρώην Αντιδήμαρχο, γιατί εξ όσων γνωρίζω δεν είναι πλέον, ο κύριος Σαγιάς, με απόφαση τότε που την είχαμε ανακοινώσει, να δημιουργηθεί ένα ολοκένουργο περιφερειακό ιατρείο στον Άγιο Ματθαίο. Ναι. Διότι πραγματικά η κατάσταση του υπάρχοντος δεν περιποιεί τιμή. Προχώρησαν οι διαδικασίες και έμαθα εσχάτως χτες ότι από το Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε η διαδικασία. Ωραία. Οπότε ετοιμάζεται το συμβόλαιο και το αμέσως προσεχές διάστημα θα έρθει εδώ ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κύριος Καρβέλης, με τον Δήμαρχο τον κύριο Λέση, να υπογράψει το συμβόλαιο για την κατασκευή του νέου περιφερειακού ιατρείου του Αγίου Ματθαίου. Αυτό είναι ένα θετικό και δεν μένουμε στα λόγια. Κοιτάξτε, προβλήματα υπάρχουν. Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Γίνονται προσπάθειες. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δηλαδή, ας πούμε, με το διαγωνισμό κατά στενοφόρα που χρηματοδοτημένη περιφέρεια, αλλά τον διενεργεί το ΕΚΑΒ σε κεντρικό επίπεδο, έχει μείνει πίσω. Έχει μείνει πίσω. Έχουμε προγραμματίσει κι εγώ να συναντήσω τον κύριο Παπασταθίου αμέσως μόλις γυρίσω από ένα ταξίδι που έχω να πάω εκπροσωπώντας τη Βουλή στην Διακοινοβουλευτική Ένωση την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε και αυτά. Είμαι επικεφαλής μιας ομάδας βουλευτών στη Διακοινοβουλευτική Ένωση. Και σε τέτοιες περιόδους. Σε τέτοιες κρίσιμες περιόδους. Κρίσιμες περιόδους που η κοινοβουλευτική διπλωματία μετράει, το να είσαι και επικεφαλής μιας ομάδας Ελλήνων βουλευτών είναι σημαντικό.
έτσι, διότι περνάς και τις θέσεις. Και είμαι σίγουρος ότι πάλι ο Τούρκος πρόεδρος της Βουλής πάλι θα μιλήσει για την Ελλάδα και πάλι θα αναγκαστώ να απαντήσω, όπως έγινε στην προηγούμενη σύνοδο. Μόλις επιστρέψω λοιπόν, βεβαίως θα επισκεφτώ το ΕΚΑΒ για να δούμε τι γίνεται με το διαγωνισμό. Προχτές μάλιστα μίλησα με τον υποδιοικητή του ΕΚΑΒ, διότι γνωρίζω ότι υπάρχει μια δωρεά ενός ασθενοφόρου που η Nissan, είναι η εταιρεία που καθυστέρησε την διαδικασία, διότι ξέρετε υπάρχουν το εμπορικό σύστημα εκεί, κολλάει λίγο. Εντάξει. Και η πληροφόρηση που έχω... ξεκολλάμε όμως, αυτό είναι το θέμα. Ξέρετε, μέχρι και επιστολές, τέλος πάντων δεν χρειάζεται. Η ουσία είναι ότι μέχρι το αρχές Δεκεμβρίου θα έρθει το ασθενοφόρο και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, έτσι τουλάχιστον μου είπε ο κύριος υποδιοικητής. Πάνω στα πάω, διότι η Κέρκυρα χρειάζεται ένα σημαντικό αριθμό μόνιμων διασωστών του ΕΚΑΒ. Το Υπουργείο Υγείας έδωσε βαρύτητα, κατά πολύ σωστά θα πω και εγώ, στο να στελεχώσει τα νοσοκομεία μας με νοσηλευτικό προσωπικό που είναι κρίσιμο για τη στελέχωση όλων των νοσοκομείων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, κρίσιμο είναι να στελεχωθεί και το ΕΚΑΒ. Περιμένουμε 900... Πανελλαδικά. Όχι, μα μακάρι να ήταν. 950 ακόμα που θα είναι και διασώστες του ΕΚΑΒ και λοιπόν ιατρικό προσωπικό. Mm-hmm. Άρα περιορίζεται ο αριθμός των διασωστών του ΕΚΑΒ σε πανελλαδική κλίμακα. Φανταστείτε ότι ο κ. Παπαευσταθίου έχει ζητήσει 600 με 700. Καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατον σε 950 προσλήψεις που θα είναι λοιπόν ιατρικό προσωπικό. Αλλά δεν μπορεί η Κέρκυρα να παραμένει με το συγκεκριμένο προσωπικό και με ελάχιστα ασθενοφόρα. Δηλαδή, καλοκαίρι να είμαστε με δύο ασθενοφόρα, γιατί το ένα παραμένει ακόμα στα Γιάννα, ξεχασμένο, κάνει διακομιδές εκεί. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Αυτό δεν μου το επιβεβαίωσε. Η αρμόδια 7η περιφέρεια του κ. Τσοβίλης εκεί πέρα. Τέλος πάντων, το βλέπουμε αυτό. Η ουσία είναι ότι θα υπάρξουν μόνιμες προσλήψεις και βεβαίως δεν πρόκειται να υπάρξουν κενά, διότι θα καλυφθούν από επικουρικό προσωπικό. Σας είπα, θέλω να πάω. Εκτός του καλού του καλύτερο και νομίζω ότι πρέπει να στελεχωθεί το ΕΚΑ. Θέλω όμως για να είμαι ακριβής, σε 10 περίπου μέρες που θα επισκεφτώ τον κύριο Παπαευσταθίου, τον πρόεδρο του ΕΚΑ, να σας έχω ακριβή στοιχεία και νέα. Ωραία. Και για το διαγωνισμό. Ωραία. Και για το προσωπικό. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε εδώ, κύριε Γκίκα. Εγώ θα ξαναπούμε σύντομα, γιατί προφανώς η ώρα δεν. Πέρασε γρήγορα. Δεν εξαντλούμε τα θέματα, γιατί ήταν αρκετά αυτά τα οποία ήθελα να δούμε. Οπότε είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που για ακόμα μια φορά επιλέξατε το Start για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους όσοι εργάστηκαν και σήμερα, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.